κουβέντες. Και πάμε στο συνεδριακό, στη Στέλλα και στον Χρήστο, Στέλλα Μιχαήλ και Χρήστο Φάσο, να ακούσουμε τον κύριο Περδίκη. Λοιπόν, πάρει να ακούσουμε τον κύριο Περδίκη και να επανέλθουμε νομίζω για να πούμε και τα ονόματα των υποψηφίων. Βεβαίως. Τον περασμένο Νοέμβριο, όταν η Βουλή εψήφισε την κατάργηση της απλής αναλογικής και τροφήσε τον εκλογικό νόμο, κάποιοι βιάστηκαν να ξεγράψουν το κίνημα Νικολόγων. Η κοινωνία όμως αντέδρασε και αντιδρά απέναντι στην άδικη αυτή συμπεριφορά των μεγάλων κομμάτων. Σήμερα καταθέσαμε ένα πλήρες και πολυσυλλεκτικό ψηφοδέλτιο 56 υποψηφίων που εκπροσωπούν το κίνημα των Νικολόγων και άλλες 6 ομάδες πολιτών. Το κίνημα Νικολόγων Συνεργασία Πολιτών καταθέτει λοιπόν σήμερα την τίμια και ειλικρινή του πρόταση. Εμείς όχι μόνο δεν έχουμε μπλακεί σε σκάνδαλα και διαπλοκή, αλλά αγωνιζόμαστε για την αποκάλυψη των σκανδάλων και την τιμωρία των ενόχων. Στη νέα Βουλή θα συνεχίσουμε να είμαστε η φωνή των πολιτών, η φωνή της αλήθειας και της δικαιοσύνης. Σε αυτόν τον αγώνα ο κάθε πολίτης έχει και ρόλον και ευθύνη. Με την εποχή και τα likes δεν έρχεται η αλλαγή που θέλουμε. Εμείς οι πολίτες μπορούμε να σταθούμε στα πόδια μας, να πάρουμε την τύχη μας στα δικά μας χέρια. Αρκεί το like να μετατραπεί σε ενεργητική ψήφο στις 22 Μαΐου. Σας ευχαριστώ πολύ. Επικεφαλής του κινήματος Υπολόγων στην Εργασία Πολιτών. Λοιπόν, Χρήστο, σε ακούμε για τις ψηφίες, ναι, για τη Λευκοσία. Λοιπόν, είναι η Ευφροσύνη Αποστολή.